Καλά. Έχουμε νομίζω 2 λεπτά για πολύ να ωραία. Σε ρωτήσω από γραμματικά. Αν θες, κάθεσαι εκεί που είσαι. Ό,τι θες. Αρχικά, αυτή η αισιοδοξία που μας περιέγραψες είναι η αποδοχή της σημερινής κατάστασης ως το νέο normal ή μπορεί να αποτελέσει και το καύσιμο μιας νέας εποχής? Νομίζω είναι και τα δύο, το ένα είναι προϋπόθεση του άλλου. Δηλαδή, περνάμε από την αποδοχή του νέου normal, τι έχει μέσα του αυτό ποιοτικά. Έχει την αίσθηση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας και ας μην το υποτιμούμε αυτό. Έτσι. Άρα, έχουμε μια συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων μας, του μεγέθους μας και του τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό όμως λειτουργεί σαν προϋπόθεση για το νέο καύσιμο. Έτσι. Καταπληκτικά. Επίσης, μας μίλησε για τη σημασία του δίκτυου ενσωμάτωσης, ο οποίος εντυπωσιακά είναι σε υψηλότερα επίπεδα από το 2009. Ακριβώς. Αναρωτιέμαι, αυτό μπορεί να είναι και καλά νέα όσον αφορά δυνητική αποκλιμάκωση πολιτικής πόλωσης και κακά νέα για τα πολιτικά άκρα τα οποία έχουν στον καιρό της κρίσης, ας το πούμε, σύρει την πολιτική ατζέντα κατά καιρούς ατραπούς αχρίαστες? Κοίτα να δεις, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Εγώ θα απαντήσω το τι λέει η κοινωνία, όχι τι λέει ο πολιτικός κόσμος και το τι κάνει. Η κοινωνία αυτό που λέει είναι ότι δεν με ενδιαφέρει το εσωτερικό σκηνικό της πόλωσης, το οποίο αποφασίζει το πολιτικό σύστημα μεταξύ του να παίξει. Με ενδιαφέρει να δω αναβαπτισμένη την πολιτική σκηνή με τρόπους που εγώ σαν πολίτης καταλαβαίνω. Έτσι. Άρα μιλάει για μια εσωστρέφεια του πολιτικού συστήματος και βάζει ένα αίτημα πάνω στο τραπέζι, το οποίο λέει θέλω μια αναβάπτιση η οποία έχει να κάνει με τη δική μου πραγματικότητα και όχι τη μεταξύ σας αντιπαλότητα. Άρα το δίνει σαν αίτημα αυτό. Η κοινωνία το δίνει σαν αίτημα στην πολιτική. Το κρατάω ως άλλο ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έβριμα. Κλείνω λέγοντας ότι μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στο γύρο που το παρακολουθούμε ότι έχουν από το 2014 επιχειρήσεις διπλασιάσει τα ποσοστά τους. Το οποίο είναι αυτό κάτι σημαίνει έτσι, για τους επιχειρηματίες και τους επιχειρηματίες σε ΕΝΕ που δίνουν και αυτοί το δικό τους αγώνα. Η σύγκριση του 2009 με το 2018 έχει μία σημειολογία, αλλά θέλει αιτιολογική έτσι. Ανάλυση. Έτσι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Έτσι, όπως το παίρνουμε, μας οδηγεί σε άλλα. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και έχω ασχοληθεί στατιστικά και με το θέμα και με σωστό. Δασκάλους οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή τη συμβολή. Χριστίνα, για άλλη μια φορά σε ευχαριστούμε thank πάρα you. Πολύ εγώ για τη στήριξη της διάσκεψης, με μεγάλη την ερευνητική πάντα. Συμβολή. Ευχαριστούμε thank πάρα you, πολύ. Thank you, thank you. Κύριε Κυριάκο Πιερακάκη.